Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ τον νέο Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας και συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Κύριε Νικολακόπουλε, θα πρέπει να πούμε ότι αναλαμβάνετε μια θέση στο Υπουργείο που θεωρείτε το πιο νευραλγικό, το πιο κρίσιμο την περίοδο αυτή. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τα ζητήματα της ασφάλειας και της προστασίας του πολίτη είναι μείζωνα με όσα έχουμε δει στα μάτια μας τους τελευταίους μήνες. Ακριβώς, και νομίζω ότι είναι ένας κρίσιμος τομέας. Είναι ένας τομέας που αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες, έναν από τους μεγάλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, να ενδυναμώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε. Είναι μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού που στο πρόσωπό μου σε αυτό το κρίσιμο τομέα, γιατί όπως σας είπα είναι προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι μεγάλο το χρέος και η ευθύνη, και είναι και μεγάλο το χρέος και η ευθύνη απέναντι προς τους πολίτες και στις προσδοκίες τις οποίες έχουν, καθότι έχουμε αναδείξει το θέμα της ασφάλειας ως κεντρικό στόχο της πολιτικής μας. Θέλω να πω επιπλέον ότι αισθάνομαι και μια πολύ μεγάλη χαρά, για το λόγο ότι φτάνει έντονα προς εμένα το αίσθημα χαράς και των πολιτών της Ηλίας, διότι είναι κάτι το οποίο το ήθελε η περιοχή μας, και χαίρομαι πάρα πολύ που εκπροσωπώ τους πολίτες και κατορθώνω και πραγματοποιώ κάτι το οποίο ζητούσαν, να έχει και η Ηλία ένα ρόλο στην κυβέρνηση. Κύριε Νικολακόπουλε, ένας από τους λόγους που προκλήθηκε ο μήνυ ανασχηματισμός αυτός ήταν οι αλλαγές που αφορούσαν το συγκεκριμένο Υπουργείο. Σας φοβίζει αυτό? Κοιτάξτε λίγο, πιστεύω, δεν με φοβίζει τίποτα. Πιστεύω ότι με τη δουλειά, τη μεθοδικότητα, την αποτελεσματικότητα και την καλή συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Μπορούμε να πετύχουμε γιατί έχουμε ικανά στελέχη, η ελληνική αστυνομία έχει στελέχη με υψηλό φρόνημα, με υψηλή κατάρτιση. Μπορούμε αυτό να το ενισχύσουμε, να το βοηθήσουμε, να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό το έργο τους. Θεωρώ ότι είναι και μεγάλη η τιμή να έχω έναν υπουργό ο οποίος έχει διατελέσει αρκετές φορές το Υπουργείο αυτό και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών και την εμπιστοσύνη και του Πρωθυπουργού προς το πρόσωπό μας. Τι πιστεύετε ότι ήταν εκείνο που είδε στο πρόσωπό σας ο Πρωθυπουργός για να σας δώσει τη συγκεκριμένη θέση? Είναι το έργο σας και οι τοποθετήσεις σας που είχατε κάνει στη Βουλή για θέματα πολιτικής προστασίας και προστασίας του πολίτη? Είναι το έργο σας που έχετε κάνει στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής που έχει σχετικά θέματα? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούσα μέχρι τώρα κάθε αποστολή η οποία μου ανατίθεται να την διεκπεραιώνω, να την φέρνω πέρα με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω, και από εκεί πέρα πιστεύω ότι η σκληρή δουλειά, ειδικά από τον Πρωθυπουργό, δικαιώνεται, ο οποίος έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δίνει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους. Το περιμένατε ότι θα σας γίνει συγκεκριμένη πρόταση? Δεν μπορώ να σας πω ότι περίμενα τη συγκεκριμένη πρόταση, οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Πίστευα ότι ο Πρωθυπουργός δίνει ευκαιρίες στους νέους, όπως σας είπα, και ανταμείβει την δουλειά που γίνεται. Οπότε θεωρούσα ότι η δουλειά κάποια στιγμή θα ανταμείβει. Κύριε Νικολακόπουλε, είστε από τα πρόσωπα της νέας γενιάς του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει και άλλες ευκαιρίες στα πρόσωπα της νέας γενιάς? Νομίζω ότι το κάνει ήδη και θα συνεχίσει να το κάνει, γιατί ο Πρωθυπουργός δουλεύει και με νέους ανθρώπους, δουλεύει και παράλληλα με πολλά έμπειρα στελέχη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ένα συνδυασμός έμπειρων στελεχών αλλά και νέων στελεχών. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο οποίος μπορεί να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Νικολακόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Συγχαρητήρια και πάλι. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.